Ιβανόφιο. Όλα είναι έτοιμα για τον Τζάμπολ. Βεβαίως ο Παναγιώτης Τότσικας θα μας φανεί υπερχρήσιμος στην απόψινή μετάδοση. Ο Γιώργος Τότσικας, συγγνώμη, θα μας φανεί χρήσιμος στην απόψινή μετάδοση από το Ιβανόφιο, καθώς θα έχει το προνόμιο σε ένα άδειο γήπεδο να ακούει, και αυτό είναι σπάνιο, τι ακριβώς λέει ανά πάσα στιγμή ο Ιωαννίδης και να μας το μεταφέρει. Εδώ σμυρίχθηκε ένα μπρος πίσω, Δημήτρη. Ναι, το οποίο στο Τζάμπολ. Ναι, το οποίο κατά τη γνώμη του Ιωαννίδη δεν ήταν μπρος πίσω, αλλά Τζάμπολ. Και νομίζω βάσει τον κανονισμό έχει κάποια απήχηση αυτό το πράγμα. Πρώτη επίθεση για τον Ηρακλή. Πράγματι ο Ντεμιγκέλ είναι αυτός που έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπακ Τζόνσον. Ή πρόκειται περί μιας μορφής ζώνης. Για να δούμε. Πάντως εδώ στην επαναφορά υπέρ του Ολυμπιακού είναι σε man to man. Δεν υπάρχει ζώνη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει κατευθυνθεί στη γραμματεία και κάτι ζητάει να σημειωθεί στο φύλλο αγώνα. Ο Γιώργος Τότσικας βεβαίως δεν χρειάζεται να κουνηθεί από τη θέση του. Ακούει σε ένα άδειο γήπεδο. Τι ακριβώς είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης, Γιώργο? Πραγματικά, να πούμε και λίγο στερεοφωνικά, τον ακούμε. Είπε να σημειωθεί φυσικά ότι στο Τζάμπολ δεν υπάρχει προς πίσω και είπε είτε στην πρώτη διακοπή ή στο ημίχρονο να σημειωθεί η δική του ένσταση, η δική του παρατήρηση. Μάλιστα. Παπαδόπουλος εναντίον Τάρλατς. Βήματα πρωτού σκοράρει βεβαίως ο Παπαδόπουλος. Το 0 παραμένει στο ενεργητικό του Ηρακλή, που είναι η μοναδική ομάδα που τώρα έχει επιτεθεί στο παιχνίδι. Αυτή είναι η πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού μετά από 27 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Ντεμιγκέλ στον Ρόμπινσον. Το μαρκάρισμα το έχει αναλάβει ο Ντίνκινς. Ο Χατζιβρέτας έχει πάει στον Ντόμιτς. Θα περιμέναμε, Κώστα, ο Χατζιβρέτας να μαρκάρει το Ρόμπινσον. Έχει έτσι δυνατά πόδια. Αλλά έκανε την έκπληξη ο Σάκοτα λοιπόν. Ντόμιτς εναντίον Παπαδόπουλου. Δεύτερο ίδιο σφύριγμα. Με διαφορετικούς όμως πρωταγωνιστές. Βήματα στην πρώτη επίθεση του Ηρακλή ο Παπαδόπουλος. Βήματα στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού Τάρλατς. Τζόνσον από τα 6 μέτρα. Το rebound από τον Τόμιτς και τον Παπα-Νικολάου στα χέρια του οποίου κατέληξε μπάλα. Τόμιτς. Φάουλ μακριά από εκεί που παίζονταν η μπάλα, από τον Τζόνσον πάνω στον Ντεμιγκέλ. Να, ο Μπακ Τζόνσον, δράστης του πρώτου απόψινού φάουλ για τον Ηρακλή. Από την άλλη πλευρά έχει ένα φάουλ και ο κύριος που βλέπετε, ο κύριος Ντεμιγκέλ. Παπα-Νικολάου έτοιμος για την επαναφορά. Διαιτές του απόψινού αγώνα 2, διαιτές από την Αθήνα. Καρούσης και Μουζάκης, ο Ρόμπινσον για 2. Το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού μετά από ακριβώς 66 δευτερόλεπτα. Τόσα είχαν περάσει από τον Τζάμπολ. Πριν μία από τις δύο ομάδες βρει το στόχο για το καλάθι. Έλλης στο Χατζιβρέτα, ο οποίος γλιστράει στο παρκέ του Ιβανόφιου. Χάνεται και αυτή η επίθεση για τον Ηρακλή. Η μπάλα και πάλι στην κατοχή του Ολυμπιακού. Ρόμπινσον στον Παπα-Νικολάου στην εσωτερική, μπροστά από τον Παπαδόπουλο. Το rebound από τον Τζόνσον. Και ο Ντίνκιν σε αργό τέμπο. Ενώ ο Ηρακλής συνεχίζει ακόμη να προσπαθεί για τους πρώτους του πόντους. Τζόνσον με αντίπαλο και τον Τάρλατς σε ένα double team με τη βοήθεια και του Παπα-Νικολάου. Ντίνκινς για 3. Μπροστά από τον Ντόμιτς. Ο Ηρακλής προηγείται 3-2 με τον Μπάιρον Ντίνκινς, που προέρχεται από μια όχι και τόσο καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά απόψε δείχνει τις διαθέσεις του από πολύ νωρίς. Από το δικό του σου τριών πόντων ο Ηρακλής πέρασε μπροστά 3-2. Τάρλατς ο Παπα-Νικολάου μπροστά από τον Τζόνσον. Νέο σφύριγμα από τους διαιτητές υπό την δυστυχία, ας πούμε, του Σάκοτα. Εδώ βλέπετε τον Τζόνσον να κατεβάζει με το αριστερό του χέρι, το δεξί βρήκε μπάλα τα χέρια του Παπα-Νικολάου. Τζόνσον με αντίπαλο πάντα τον Ντεμιγκέλ. Και την άμυνα του Ολυμπιακού κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα χέρια του να προσαρμόζεται με βοήθειες και από τον Τάρλατς, που αφήνει ελεύθερο τον Παπαδόπουλο για να μαρκάρει τον Τζόνσον. Ούτε αυτή η προσπάθεια του Ηρακλή κατέληξε σε καλάθι. Ο Ηρακλής που έχει βρει μία φορά το στόχο σε ένα σύνολο 5 επιθέσεων. 2 κατέληξαν σε λάθος και άλλες 2 σε άστοχα σούτ. Λάθος του Ντεμιγκέλ, καθώς ο Τζόνσον διέβλεψε με έξυπνο τρόπο τις προθέσεις του, έκλεψε την μπάλα σχεδόν μέσα από τα χέρια του. Τζόνσον σε μια περίεργη κίνηση, ο Παπαδόπουλος στο επιθετικό rebound καρφώνει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Ηρακλής και πάλι μπροστά 5-3.
Τα πρώτα δείγματα γραφής για τις δύο ομάδες είναι ότι πάνε σε ένα αργό τεμπό. Καμία από τις δύο δεν έχει ανοιχτεί ακόμη. Να δούμε ποια θα επιδιώξει να παίξει γρήγορα. Παπα-Νικολάου για τρεις. Αμυντικό rebound από τον Τζόνσον. Ο Ηρακλής προηγείται με 2 μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Έχει και την μπάλα. Δίνκιν στο Χατζιβρέτα. Πάει στη διείσδυση το φάουλ από τον Τάρλατς. Πρώτο και για το σέντερ του Ολυμπιακού. Εδώ. Ρόμπινσον με αντίπαλο τον Ντίνκινς και βοήθησε από τον Παπαδόπουλο. Ο Τάρλατς από την έξυπνη πάσα του Ρόμπινσον που είχε δει τον Παπαδόπουλο να τραβιέται πάνω του για να τον βοηθήσει. Αμέσως βρήκε χαμηλά τον Τάρλατς. Βλέπετε και εκεί ο Τάρλατς ήταν φανερό ότι είχε υπεροχή απέναντι στον Χατζιβρέτα που από τις αλλαγές των μαρκαρισμάτων και τις βοήθειες βρέθηκε κοντά του. Ο Τάρλατς κέρδισε το φάουλ. Ο Χατζιβρέτας γλίτωσε όμως την ομάδα του από δύο σίγουρους πόντους. Νέο κλέψιμο από τους παίκτες του Ηρακλή. Τέταρτο στη σειρά λάθος του Ολυμπιακού. Μετά από ούτε 6 λεπτά, ούτε 4 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, βλέποντας παίκτες του να πετάνε στα σκουπίδια τη μία μετά την άλλη τις επιθέσεις, σήκωσε και τον Blue Edwards από τον πάγκο. Το σούτ του Τζόνσον ήταν για 3, το rebound από τον Ρόμπινσον. Τόμιτς στον Ντεμιγκέλ. Χαμηλά τον μπλοκ από τον Τζόνσον με εντυπωσιακό τρόπο. Πάσα ευνηδιασμού στο Χατζιβρέτα. Που έχει όμως μπροστά του τον Ρόμπινσον, βάζει φρένο και περιμένει τους υπόλοιπους. Τζόνσον στο Χατζιβρέτα και από εκεί στον Ντίνκινς. Και τώρα Παπαδόπουλος. Προσπαθεί να παίξει το ένα εναντίον ενός με τον Τάρλατς. Ο Παπαδόπουλος απέφυγε τον Τάρλατς με υποψία βημάτων. Το rebound από τον Τάρλατς, το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Εδώ ο Blue Edwards που παίρνει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Εδώ το αναμφισβήτητο το φάουλ. Και εδώ μια φάση που έγινε νωρίτερα, το μπλοκ του Τζόνσον που μαζί με τον Παπαδόπουλο έμπλεξαν σε συμπληγάδες πέτρες τον Ντεμιγκέλ. Ακριβώς 5 λεπτά από τον Τζάμπολο, ο Ηρακλής προηγείται με 4. Μπορούμε να πούμε, Δημήτρη, ότι σε αυτά τα 5 λεπτά ο Ολυμπιακός χαρακτηρίζεται από μια νοθρότητα στον επιθετικό και στον αμυντικό τομέα. Έντουαρτς προσποιήθηκε, στάθηκε όρθιος και με ένα δύσκολο σουτ κάνει το 7-5. Η Βίκη Μιχαήλη με πληροφορεί ότι ο Ολυμπιακός είχε 2 λεπτά και 40 να σκοράρει. Για να είμαι ειλικρινής, μου φαίνονταν για περισσότερα. Λοιπόν, καθώς ο Ολυμπιακός εκτός από άστοχα σουτ είχε και πάρα πολλά λάθη σε αυτά τα 2 και 40. Χατζιβρέτας στον Τζόνσον. Προσποιείται, απέφυγε τον Ντεμιγκέλ. Επιμένω ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το μαρκάρισμα. Το επεσήμανα από την αρχή, Κώστα, ότι δεν μπορεί ο Ντεμιγκέλ να ακολουθήσει τον ευκίνητο και πιο γρήγορο Μπακ Τζόνσον στην περιφέρεια. Ο Τζόνσον ξεκινάει όλες τις προσπάθειες του έξω από το καλάθι και όχι κοντά σε αυτό. Νομίζω ότι... Μα βασικά είναι και το σύστημα του Ηρακλή αυτό αυτή τη στιγμή. Τώρα ας πούμε είναι γύρω κάπου στο τρίποντο, τώρα πηγαίνει χαμηλά στην άκρη του δέκτη, σας θα τον δείτε. Εδώ έρχεται και καρφώνει ο περιού ο λόγος Μπακ Τζόνσον μετά από το σουτ από τη διείσδυση του Ντίνκινς. Να πάλι η διείσδυση του Ντίνκινς. Και το κάρφωμα από τον Τζόνσον του άλλους... Ναι, γιατί είχε βάλει το χέρι μέσα από το διτάκι ο Ντεμιγκέλ. 9-5. Ο Ηρακλής συντηρεί μια διαφορά 4 πόντων. Αυτή δηλαδή που πήρε πριν από περίπου 2-3 λεπτά. Αν και τα καλάθια είναι τόσο σπάνια απόψε στο Ιβανόφιο σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά παιχνιδιού, όσο και ο κόσμος στις εξέδρες. Τόμιτς τον Τάρλατς που και πάλι από τις αλλαγές των μαρκαρισμάτων βρέθηκε να τον μαρκάρει ο Χατζιβρέτας αλλά μακριά από το καλάθι. Τώρα ο Τάρλατς παίρνει κοντά την μπάλα. Η πάσα του ήταν καλή αλλά εκεί υπήρχε δυσκολία επικοινωνίας με τον Ντεμιγκέλ. Οι κάπου 50 τυχεροί που μπόρεσαν να βάλουν το όνομά τους στην κατάσταση αυτών που πέρασαν τις πόρτες του Ιβανόφιου απόψε ενθουσιάζονται στην εξέδρα, προσπαθούν να φτιάξουν κλίμα. Δεύτερο φάουλ για τον Τάρλατς. Έχει ήδη 2 Ντεμιγκέλ, κάτι που σημαίνει ότι και οι δύο βασικοί ψηλοί του Ολυμπιακού έχουν φορτωθεί νωρίς με φάουλ. Από την άλλη πλευρά όμως έχει ήδη 2 φάουλ ο Τζόνσον και 2 φάουλ ο Παπαδόπουλος.
Εδώ ο Παπαδόπουλος απέφυγε τον Ντάρλατ, στο rebound από τον Έντουαρτς. Ρόμπινσον. Η πάσα χαμηλά στον Ντάρλατ, που θα προσπαθήσει για το καλάθι για το τρίτο φάουλ του Παπαδόπουλου. Τελικά δεν γίνεται τίποτα από τα δύο. Ο Ντάρλατ έχει κάνει βήματα. Το 9-5 δεν αλλάζει. Και έχουμε τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή που δείχνει ο Καρούσης. Δεν ξέρω τι έγινε. Τεχνική ποινή σε ποιον? Στον Ντάρλατ. Ναι, είναι στον Ντάρλατ και είναι το φάουλ νούμερο 3 αυτή η τεχνική ποινή. Όλα αυτά περίπου 7 λεπτά μετά από τον τζάμπολ. Ο Γιώργος Τότσικας θα μας ενημερώσει, ήταν πιο κοντά σαφώς από εμάς, για το τι υπόθηκε και δέχτηκε τις τεχνικές ποινές ο Ντάρλατ. Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι υπόθηκαν κάποια πράγματα, οποία όπως καταλαβαίνεις και εσύ δεν μπορούμε να τα πούμε δημόσια. Ήταν κάποια, όπως λέμε γαλλικά, συνηθίζουμε να λέμε. Ο Ντάρλατ ήταν σαφώς εκνευρισμένος, συνέχισε και δόθηκε και η δεύτερη τεχνική ποινή. Ο Γκραντ με μια ραβέρσα δίνει μια μικρή λύση στο επιθετικό πρόβλημα του Ολυμπιακού. 13-7 του Ολυμπιακού, που θα έλεγα ότι έχει πνοτιστεί από τον αργό ρυθμό του Ηρακλή, από το αργό τέμπο που επιβάλλει ο Ντίνκινς στο παιχνίδι του Ηρακλή. Δεν μπορεί να βρει ρυθμό, δεν μπορεί να τρέξει. Είναι και ακριβώς... είναι η καλή άμυνα του Χατζιβρέτα επάνω στον Ντόμιτς, τον οποίο δεν αφήνει να δημιουργεί προϋποθέσεις ούτε για σούτ ούτε για ένα συντονισμό παιχνιδιού. Ο Έλλης ήταν σαν να εκτελούσε πέναλτι. Είναι πολύ καλό σουτέρ. Δέχτηκε την πάσα του Χατζιβρέτα, που πήγε διαγώνια στην άμυνα του Ολυμπιακού, που συνελήφθη κοιμόμενη. Το τρίποντο από τον Έλλης ανεβάζει τη διαφορά στην ψηλότερη απόψινή τη στιγμή, 16-7, μετά από 8 λεπτά παιχνιδιού. Ο Έντουαρτς χαμηλά κοντά στο καλάθι, προσποίηση, 16-9. Με τον Έντουαρτς να φτάνει τους 4 πόντους με 2 στα 3 σουτ. Δείχνει και φάτος ο Blue Edwards. Αντίθετα ο Ρόμπινσον έχει μόνο 2 πόντους και ο Τόμιτς που συμπληρώνει την περιφερειακή γραμμή κανέναν. Νάτος πάλι με την μπάλα ο Edwards. Χαμηλά στον Grant, που παίζει εναντίον του Buck Johnson. Ο Edwards πάλι για 3. Η μάχη για το rebound είναι σκληρή, αλλά τελικά η μπάλα κυλάει εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου. Ούτε η βουτιά του Παπαδόπουλου έσωσε την κατοχή για τον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός έχει καινούργια 30 δευτερόλεπτα μετά το σκούπισμα του παρκέ και την επαναφορά της μπάλας, για να οργανώσει μια καινούργια επίθεση. Ο Έντουαρτς είναι επαναφορά στον Γκραντ. Και τώρα πάλι ο Ρόμπινσον. Ο Παπαδόπουλος είναι στον Γκραντ, ο Τζόνσον στον Ντεμικέλ, ο Έλλης στον Έντουαρτς, ο Ντίνκινς στον Ρόμπινσον και ο Χατζιβρέτας σε ένα μαρκάρισμα που, όπως επισημάνθηκε από τον Κώστα Μουρούζη, λειτουργεί σωστά ως τώρα στην άμυνα του Ηρακλή, πάνω στον Ντόμιτς. Γκραντ στον Ρόμπινσον και από εκεί στον Blue Edwards, που παίρνει την εσωτερική και χρεώνει, αυτό είναι η ζημιά για τον Ηρακλή, χρεώνει με το τρίτο του φάουλ τον Μπακ Τζόνσον. Δείτε πάλι εδώ ο αγώνας του Μπακ Ηρακλή και ο Blue Edwards στους 6 πόντους. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, αλλά όχι και του αγώνα. Ο Ντίνγκινς χάρη σε ένα τρίποντο και σε 4 βολές από τις τεχνικές ποινές σε βάρος του Ντάρλατς έχει φτάσει στους 7. Τζόνσον για 2. Rebound από τον Ντεμιγκέλ. Και από εκεί μπάλα στα χέρια του Ρόμπινσον. Και τώρα στον Γκραντ. Και πάλι Ρόμπινσον. Έντουαρτς με αντίπαλο τον Έλλης. Πάσα πίσω από την πλάτη στον Ντεμιγκέλ, που παίρνει την εσωτερική. Δίνει μάχη με Τζόνσον και Παπαδόπουλο. Κοίταξε και έτσι με ένα βλέμμα ικεσίας, ας πούμε, το διαιτή. Πιθανώς θα ήθελε κάποιο φάουλ εκεί, σαν επιβράβευση της προσπάθειάς του. Φάουλ δεν δόθηκε ο Ηρακλής στην επίθεση. Το follow από τον Παπαδόπουλο, follow κάρφωμα μπροστά στον Ντεμιγκέλ. Είναι η πολλωστή φορά που υψηλοί του Ολυμπιακού συλλαμβάνονται κοιμόμενοι. Ο Ηρακλής έχει ήδη 3 επιθετικά rebound και νομίζω ότι τα έχει μετατρέψει όλα σε καλάθια. Ο Ντίνγκινς κερδίζει εδώ το επιθετικό φάουλ από το αντικανονικό screen που έγινε στην προσπάθεια να απελευθερωθεί ο Έντουαρτς. Δείτε πάλι εδώ. Δεν ξέρω αν το αριστερό χέρι του Ντεμιγκέλ κάτι έκανε και αυτό χαρακτηρίστηκε ως φάουλ. Με το σώμα πάντως ο Ντεμιγκέλ δεν έσπρωξε.
Έχουμε time out που έχει δεχθεί. Ποιος είναι στο γήπεδο απόψε και ίσως και πού κάθεται. 18-11. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Γιάννης Ιωαννίδης κάνει την έκπληξη και σηκώνει πολύ νωρίς από τον πάγκο λόγω των προβλημάτων με φάουλ που έχουν υψηλή και τον Ζευροσένκο. Το rebound από τον Ντεμιγκέλ. Μετά το άστοχο σου του Έλλης. Ρόμπινσον. Στον Γκραντ. Και από εκεί στον Ρόμπινσον διαμέσου Έντουαρτς. Η διαφορά στους 7, ενώ έχουμε περάσει εδώ και 40 δευτερόλεπτα τα μισά του πρώτου μέρους. Ο Ρόμπινσον στάρει αμέσως για 3. Το rebound από τον Ντίνκινς. Ο Ολυμπιακός που έχει μάλλον φτωχά ποσοστά ευστοχία στην επίθεση. 4 στα 11 σούτ, έχει κάνει και 7 ολόκληρα λάθη σε 10 λεπτά, σε 11 λεπτά παιχνιδιού. Πρώτο φάουλ και του Τόμιτς. Διπλή αλλαγή από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και ο Ζευροσένκο στο παρκή και ο Βούξεβιτς. Δημήτρη, να πούμε ότι αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός θα τα βρει άσχημα και δύσκολα. Δεν είναι ο ρυθμός που του πάει. Πρέπει κάποια λύση να βρει ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, είτε πρεσάροντας περισσότερο τους περισσυπηριακούς παίχτες, να είναι πιάνει τα rebound πιο γρήγορα και πιο εύκολα, ούτως ώστε να αναπτύξει ένα ρυθμό που θα του πει. Και η διαφορά πάλι στους 9, 20-11. Όσοι πόντι του Ντίνκινς, τόση και η διαφορά. Ο Γκραντ για 3. Η μπάλα πάλι στο σίδερο και στα χέρια του Γκραντ. Για 2. Ο Έντουαρτς, ο μοναδικός ο συνεπής επιθετικά παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει ήδη 8 πόντους και δεν ήταν καν στη βασική πεντάδα. Και όχι μόνο αυτό, πιάνει και τον Τζόνσον καλά, ε. Τον Έλλης καλά. Να ο Τζόνσον με την μπάλα, πάει στη διείσδυση. Η ρακέτα του Ολυμπιακού ουσιαστικά έχει αδειάσει μετά την απουσία του Τάρλατς, που σαφώς αποτελεί μεγαλύτερο φόβητρο από ότι ο νεαρός Ζευροσένκο. 22-13. Με τους δύο ξένους του Ηρακλή να έχουν 13 από τους 22 πόντους της ομάδας. 9 ο Ντίνκινς, 4 ο Τζόνσον. Ο Έντουαρτς συνεχίζει μόνος, το έχει τώρα 10. 10 από τους 15 πόντους του Ολυμπιακού από τον Blue Edwards. Σαφέστατα και χωρίς συζήτηση στο καλύτερο ως τώρα εν Ελλάδη παιχνίδι του. Ή στα καλύτερα, αν προτιμάτε, εν Ελλάδη λεπτά του. Γιατί για ολόκληρο παιχνίδι θα το συζητήσουμε στο τέλος. Εδώ η μπάλα καταλήγει πάλι στα χέρια του Ρόμπινσον και ο Βούξεβιτς προσπαθεί να ευνηδιάσει ακριβώς αυτή την επίθεση και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε τον Γιάννη Ιωαννίδη να χειροκροτάει. Ο Ολυμπιακός λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργεί από την αρχή του αγώνα. Προσπάθησε να τρέξει και ο Βούξεβιτς έφτασε πολύ γρήγορα μετά το rebound στην απέναντι πλευρά του παρκέ για να κερδίσει το φάουλ από τον Ντίνκινς. Άλλος γκάρ έτοιμο πόλεμος δεν υπάρχει, άρα λοιπόν. Επιστρατεύθηκε ο Σάουερ για να βοηθήσει την ομάδα του. Είναι ζώνη άμυνα του Ολυμπιακού, Κώστα? Νομίζω ότι είναι παράταξη ζώνης. Όχι, δεν είναι ακόμα, Δημήτρη, δεν νομίζω. Το rebound από τον Ζευροσένκο μετά την προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Νέο σφύριγμα από τους διαιτές, από τον κύριο Μουζάκη συγκεκριμένα. Είναι φάουλ σε βάρος του Παπαδόπουλου ή του Σάουερ? Σάουερ. Του Σάουερ. Είναι το πρώτο φάουλ του Πιτ Σάουερ. Για να δούμε και που έγινε. Εδώ βλέπετε, βάλε το χέρι του. Ο Σάουερ, ο Παπαδόπουλος ήταν μακριά. Και έχουμε δει τον Ρόμπινσον τώρα να πιάνει τον Ντίκινς. Είναι ο βοηθός του και τον Τάκη Καρατζουλίδη, που είναι ο μάνατζερ της ομάδος. Παπαδόπουλος. Και τώρα Ντίκινς. Τζόνσον και βήματα μπροστά από τον Γκραντ. Έχω την αίσθηση ότι το μαρκάρισμα του Γκραντ πάνω στον Τζόνσον είναι πιο ορθόδοξο. Όχι γιατί ο Γκραντ είναι πιο κοντός, ας πούμε, από τον Ντεμιγκέλ, τα βήματα είναι αμφισβήτητα όπως ήταν στο replay, αλλά γιατί έχει τη δυνατότητα να κινηθεί πιο εύκολα περιφερειακά. Πιο γρήγορα. Έντουαρτς με αντίπαλο τον Σάουερ. Η πρώτη αναμέτρησή τους, η πρώτη τους κόντρα, ας πούμε, καταλήγει υπέρ του Σάουερ, που δυσκόλεψε στην εκτέλεση τον Έντουαρτς. Και πάλι Ντίνκινς στο Χατζιβρέτα, μπροστά από τον Βούξεβιτς, για 2 το σούτ του Χατζιβρέτα. Η διαφορά πάλι στους 7, 24-17. Ο Ηρακλής που ουσιαστικά δεν έχει ανησυχήσει μετά το αρχικό 3-3, πήρε σταθερά το προβάδισμα. Υπάρχει νέο σφύριγμα και επιθετικό φάουλ στο Τζος Γκραντ. Πάνω στο σκρίν, όπως λέει ο κύριος Καρούσης. Να ο Γκραντ που διαμαρτύρεται στον κύριο Καρούση. Για να δούμε πάλι τη φάση. Εδώ βέβαια έσπρωξε ο Γκραντ. Και με τα χέρια πάλι.
Χατζιβρέτας στο Τζόνσον που πάει στη διείσδυση, προσπάθησε για το τέλειο, το καλάθι και φάουλ. Είχε κερδίσει πιο νωρίς το ξεκίνημα της προσπάθειας το φάουλ από τον Γκραντ. Υπάρχουν δύο βολές, είναι το δεύτερο φάουλ του Γκραντ. Σε λίγο ο Γιάννης Ιωαννίδης θα ψάχνει να βρει ψηλούς χωρίς φάουλ στον πάγκο του και δεν θα βρίσκει. Έχει τέσσερα φάουλ από νωρίς ο Τάρλατς. Τρία ο Ντε Μιγκέλ που και αυτός είναι στον πάγκο. Και τώρα δύο Γκραντ. Γι' αυτό έχει διαφοροποιήσει με διάφορα σχήματα μέσα την ομάδα του ο Ιωαννίδης. Μπορείς να βρει το σχήμα που του πάει για να μπει μέσα στο ρυθμό του παιχνιδίου. Γιατί ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει μπει στο ρυθμό του παιχνιδίου. Γκραντ στον Έντουαρτ που πάλι προσπαθεί να δουλέψει χαμηλά κοντά στο καλάθι. Υπάρχει νέο φάουλ από τον Σάουερ. Δεύτερο γρήγορο φάουλ για τον Ελληνοαμερικάνο. Νάτος απόφυτος του Στάνφορντ και μάλιστα με μάστερ στα οικονομικά. Εδώ βλέπετε. Ο Γιώργος Τότσικας κάτι έχει να μας πει από τον αγωνιστικό χώρο. Γιώργο, δεν ξέχασε τη διπλή τεχνιδιού του Ολυμπιακού απόψε. Έχει 12 από τους 19 πόντους του Ολυμπιακού. Τζόνσον χαμηλά στον Παπαδόπουλο. Φάουλ του Ζευροσέγκο που έβαλε άτσαλα τους αγκώνες του προσπαθώντας να μαρκάρει τον Παπαδόπουλο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης θα επαναφέρει σε μερικά δευτερόλεπτα τον Ντόμιτς στο παρκέ. Δείτε πάλι, εδώ βλέπετε πως ο Ζευροσέγκο έβαλε το χέρι του. Βεβαίως έπαιξε με δύναμη πάνω στον Παπαδόπουλο. Πέρασε το χέρι του μέσα από τα χέρια του αντιπάλου του, το χέρι του βρήκε μόνο μπάλα. Αλλά προφανώς εκτιμήκον τους περισσότερους από όσους όλοι μαζί ψηλοί του Ολυμπιακού. Από τους ψηλούς του Ολυμπιακού έχει σκοράρει ένα πόντο με βολή ο Ζευροσέγκο και δύο πόντους ο Γκραντ. Τρεις όλους και όλους. Τόμιτς για τρεις υπό την πίεση του Τζόνσον που αλλίωσε το σουτ. Το rebound από τον Σάουερ. Πάσα ευνηδιασμού στον Μπακ Τζόνσον που σταματάει και πασάρει στον Διαμαντίδη. Και πάλι Παπαδόπουλος και από εκεί στα ασφαλή χέρια του Ντίνκινς για να οργανωθεί η επίθεση του Ηρακλείου. Ο Ντίνκινς με μια εκπληκτική προσπάθεια αλλά όχι το ανάλογο τελείωμα. Πέταξε την μπάλα ψηλά για να αποφύγει τον μπλοκ από τους ψηλούς αλλά αυτή πήγε στο πουθενά. Και δεν προσέγγισε καν το καλάθι. Ο Γκραντ για τρεις. Rebound από το Διαμαντίδη. Που γράφει ένα σύν στη στατιστική. Εδώ δείτε πάλι την προηγούμενη προσπάθεια του Ντίνκινς. Πραγματικά η προσπάθειά του είναι εκπληκτική όσον αφορά το ακροβατικό της μέρος, αλλά όσον αφορά την εκτέλεση, ας συζητήσουμε για κάτι άλλο καλύτερα. Ο Ολυμπιακός που κατορθώνει να βγάλει μια καλή άμυνα και τώρα έχει προϋποθέσεις ευνηδιασμού με τον Έντουαρτς. Σφύριγμα από τον κύριο Μουζάκη, φάουλ από τον Σάουερ, που πολύ νωρίς φτάνει τα φάουλ του σε τρία. Ήταν το τρίτο φάουλ. Να και ο Βασίλης Σούλης, μόνο αυτός έλειπε από τους ψηλούς του Ολυμπιακού, ο Γκραντ στον πάγκο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το δίδυμο ψηλών του Ολυμπιακού που είναι τώρα στο παρκέ, ενώ επιστρέφει ο Σάουερ αντί του Μπακ Τζόνσον στην πεντάδα του Ηρακλή, ο Έλλης αντί του Μπακ Τζόνσον, συγγνώμη, αυτοί οι δύο ψηλοί που παίζουν τώρα για τον Ολυμπιακό δεν πρέπει να έχουν ξαναπαίξει. Για πολλούς μήνες παρέα, χαμηλό το σκορ. 20 πόντοι σε 15,5 λεπτά για τον Ολυμπιακό. Ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ του Ντίνκιν στο κατέβασμα της μπάλας. Απόρρια της καλής άμυνας του Βούξεβιτς. Με τα λεγόμενά μου δείχνει να διαφωνεί ο κύριος Σάκοτα. Για να δούμε. Εδώ βλέπετε ότι ο Ντίνκινς απόθεσε με τον αριστερό του αγκώνα τον Βούξεβιτς που του έκλεινε το δρόμο. Μια και σας λέγαμε για το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, έχει παίξει όλα και όλα πριν βεβαίως την αποψινή του συμμετοχή. 4 λεπτά στο πρωτάθλημα. Ενώ ο Σάουερ έχει παίξει 26. Μιλάμε βεβαίως για τους προηγούμενους 11 αγώνες πρωταθλήματος. Βούξεβιτς. Το επιθετικό rebound από τον Ζευροσέγκο. 27-22. Ο Ζευροσέγκο που κέρδισε μία μάχη κάτω από το καλάθι του Ηρακλή. Είναι μόλις το δεύτερο εύστοχο σουτ μετά από 16 λεπτά παιχνιδιού ψηλού παίκτη του Ολυμπιακού. Είχε ένα νωρίτερα και ο Γκραντ και αυτό έχει κάτω από το καλάθι από την περιφέρεια, αν θυμάμαι καλά. Διαμαντίδης μπροστά από τον Ζευροσέγκο. Το καλάθι από τον Διαμαντίδη με έντονες διαμαρτυρίες στον πάγκο του Ηρακλή και για φάουλ που δεν δόθηκε. 29-22. Αυτό ήταν το δεύτερο καλάθι του Δημήτρη Διαμαντίδη στην Α1 για φέτος.
η πάσα ευνηδιασμού στον Τίμκιν που απέφυγε τον Βούξεβιτς, που δεν είχε πια τίποτα άλλο να κάνει από το να τον αρπάξει, ας πούμε. Εδώ η προηγούμενη προσπάθεια του Διαμαντίδη. Υπάρχει επαφή με το σώμα, αλλά νομίζω ότι ο Ζευροσένκο δεν έκανε κάτι αντικανονικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Κώστα Μουρούζη. Αυτή είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαιτού. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι ήταν ή δεν ήταν φάουλ. Αλήθεια είναι ότι πανηγυρίστηκε σαν κάτι μοναδικό, σαν ένα γκολ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Ίσως υπάρχει και ποδοσφαιρική στέρηση. Δεν έγινε σήμερα το ντέρμπι Ηρακλή Άρη, έτσι ή έγινε. Έτσι ακριβώς δεν έγινε. Λόγω των χιονιών στην Θεσσαλονίκη. Οπότε εδώ οι φίλαθλοι μπορεί να είχαν πάει νωρίτερα για να δουν ποδόσφαιρο και δεν είδαν. Οπότε τα συνδυάζουν και τα δύο. Ο Βασίλης Σούλης θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές μετά το φάουλ που κέρδισε. Ενώ υπάρχει νέα τεχνική ποινή. Ο Νίκος Καρούς πάει για ρεκόρ. Δίνει τρίτη τεχνική ποινή απόψε. Αυτή τη φορά σε παίκτη του Ηρακλή. Στον Μπάιρον ουσιαστικά δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν από το φάουλ του Σούλη και από την τεχνική ποινή στον Τίμκινς. Πέτυχε όλους και όλους δύο πόντους με τις βολές. 31-24. Παπαδόπουλος προσπαθεί να δουλέψει στην εσωτερική κόντρα στο Ζευροσένκο. Επιθετικό φάουλ ή βήματα. Λέει ο κύριος Καρούσης. Μπορούσε να ήταν και αυτό που είπε. Ναι, γιατί έπεσε με πολύ δύναμη πάνω στο κορμί του Σούλη που είχε βγει για βοήθεια. Για να δούμε πάλι τη φάση. Αυτό που σας λέμε, βγήκε ο Σούλης για βοήθεια. Εδώ βλέπετε ο Παπαδόπουλος έπεσε με δύναμη πάνω. Τελικά οι διαιτές εκτίμησαν ότι είναι βήματα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι πιο πολύ επιθετικό φάουλ από βήματα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα, αν θέλετε, της υπόθεσης είναι το ίδιο. Η μπάλα πέρασε στην κατοχή του Ολυμπιακού. Νέο φάουλ σε βάρος του Ντίνκινς. Αυτό είναι το τέταρτο. Μάλιστα. Να λοιπόν οι άγριοι μπελάδες πια για τον Ντράγκαν Σάκοτα, που επιστρατεύει έναν ακόμη νεαρό από τον πάγκο. Τον Χάρη Μαρκόπουλο. Δύο αλλαγές, ο Διαμαντίδης και ο Ντίνκιν στον πάγκο. Ο Χατζιβρέτας στο παρκέ. Να ο Ντίνκιν πάει στον πάγκο φορτωμένος με 4 φάουλ. Απόδειξη όλων αυτών. Ή καλύτερα να ζητήσουμε από την στατιστική υπηρεσία σε πρώτη ευκαιρία μια κάρτα με τα φάουλ που έχουν χρεωθεί οι παίκτες των δύο ομάδων για να καταλάβετε τι εννοούμε. Ο Έλλης στο σίδερο. Ο Παπαδόπουλος όμως κερδίζει το επιθετικό rebound. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Μαρκόπουλου. Σάουερ. Ο Ηρακλής παίζει πια με ένα εξαιρετικά κοντό σχήμα. Μοναδικός ψηλός ο Παπαδόπουλος και τέσσερις περιφερειακοί. Ένας από αυτούς ο Χατζιβρέτας για τρεις. Ο Παπαδόπουλος όμως κερδίζει τη μάχη των rebound. Ο μοναδικός ψηλός του Ηρακλής στο παρκέ και κάνει θράψη. Έχει ήδη τέσσερα επιθετικά rebound. Και το αξιοπερίεργο, ούτε ένα αμυντικό. Παπαδόπουλος. Μπροστά από τον Ζευροσένκο, διαδοχικές προσποιήσεις, follow από τον ίδιο. Η πολιορκία λύνεται με το αμυντικό rebound του Ζευροσένκο. Βούξεβιτς. Τώρα οι δύο ομάδες έχουν ακριβώς τα ίδια rebound. Από 18. Με μία διαφορά. Ο Ηρακλής έχει 7 επιθετικά, ο Ολυμπιακός 5. Αυτά μετράνε περισσότερο. Τόμιτς για 3. 31-29. Με τον Μίλαν Τόμιτς να δίνει λύση στο επιθετικό πρόβλημα του Ολυμπιακού με 5 συνεχόμενους πόντους και ξαφνικά η διαφορά στους 2. Και μάλιστα όπως σωστά μου επισημαίνει η Βίκη Μιχέλη, είναι το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού μετά από 6 αποτυχημένες προσπάθειες. Μαρκόπουλος πάει μόνο στη διείσδυση, το rebound από τον Έντουαρτς. Και τώρα ο Τόμιτς. Ο Ρόμπινσον είναι στον πάγκο. Στη θέση του έχει μπει ο Βούξεβιτς. Ο Γιάννης Ιωαννίδης που προσπάθησε να απαντήσει στο χαμηλό σχήμα του Ηρακλή, αλλά δεν τον βοήθησε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει διακοπή για να μπει ο Παπα-Νικολάου που είναι καθισμένος στον πάγκο των αναπληρωματικών. Βούξεβιτς για 2. Σπρόξιμο από τον Σούλη στο Μαρκόπουλο. Νέο φάουλ, όπως λέει ο κύριος Καρούσης. Γιο του Σούλη Μαρκόπουλου, πρώην προπονητή του Άρη και που πρόσφατα, πριν από 24 ώρες, κλήθηκε και στην Εθνική Εφήβων για φιλικά παιχνίδια με τη Γερμανία. Στην Εθνική Εφήβων που ο Μαρκόπουλος θα είναι βασικός βέβαια και πιθανώς ο καλύτερος παίκτης. Ο Τόμιτς σε μια προσποίηση σε σούτ 2 ή 3 πόντων. 2. Πατούσε τη γραμμή, άρα λοιπόν ο Τόμιτς θα εκτελέσει 2 βολές από το φάουλ που κέρδισε από τον Μαρκόπουλο. Για να δούμε για πού είναι το σούτ. Οριακά τρεις, είναι για 3. Για 3. Βέβαια. Ο Τόμιτς που για
ελάχιστα για εκατοστά δεν πατούσε τη γραμμή των τριών πόντων. Βασικό ρόλο πια στην ανατροπή της κατάστασης και στο comeback του Ολυμπιακού έπαιξε κυρίως η έξοδος του Ντίνγκινς. Από τη στιγμή που ο Ντίνγκινς βγήκε από το παρκέ, ο Ηρακλής αποσυντονίστηκε πλήρως. Ένας από τους λόγους είναι αυτός βέβαια, βασικός. Ο Ηρακλής που έχει και τον έτερο των ξένων του καθυλωμένο λόγω φάουλ στον πάγκο, τον Τζόνσον. Χατζιβρέτας πάει μόνος στην προσπάθεια, δύσκολο σουτ, αλλά κερδίζει το φάουλ. Από το Σούλη, από το Σούλη. Έχουμε νέα διακοπή αυτή τη φορά για time out. Με 6 ακριβώς δευτερόλεπτα και 4 εκατοστά δευτερολέπτου για τη λήξη του πρώτου μέρους. Θα κάνουμε την αναγκαία διακοπή και σε λίγο τα ξανά. Που πληρώνει ας πούμε το κακό του στόμα με το να κάθεται τώρα στον πάγκο τιμωρία. 34-32. Στη λήξη του χρόνου του πρώτου μέρους ο Τόμιτς για 3. Το rebound από τον Χούπμαν που μπήκε στο παρκέ για τα τελευταία 6,5 δευτερόλεπτα. Ακριβώς εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος. Ο Ηρακλής προηγείται οριακά. Όχι, είναι υποχρεωτικό ή το Ολυμπιακός υποστήριξε αργότερα την ένταση. Ότι όχι, οι διαιτητές πρέπει στο τέλος του αγώνα να απαντήσουν στην ένταση. Στο τέλος. Ρόμπινσον στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος. Σε ζώνη ο Ηρακλής. Λόγω φυσικά και των απουσιών πολλών παικτών του, του Πέσιτς, του Ναχάρ και όλων των υπολείπων αναπληρωματικών, αλλά και λόγω των φάουλ. Ο Ντεμιγκέλ χαμηλά στον Έντουαρτ που πήρε την εσωτερική. Η προσπάθεια του Ολυμπιακού να διασπάσει τη ζώνη στέφεται με επιτυχία την πρώτη τουλάχιστον φορά, 34-34. Έχουν περάσει 39-40 τώρα δευτερόλεπτα από τον τζάμπολ του δεύτερου μέρους. Τζόνσον που ξεκίνησε στη βασική πεντάδα του Ηρακλή για το δεύτερο μέρος. Όπως και ο Ντίνγκινς, ο Παπαδόπουλος, ο Χατζιβρέτας. Ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα χάρη στην καλή άμυνα του Γκραντ πάνω στον Τζόνσον. Και ολοκληρώνει την προσπάθεια ο Τόμιτς που έχει τώρα την μπάλα και ξεκινάει την επίθεση του Ολυμπιακού με Ρόμπινσον και Έντουαρτς. Οι υπόλοιποι στην πεδάδα του Ολυμπιακού, Ντεμιγκέλ που έχει τώρα την μπάλα και ο Γκραντ. Ο Έντουαρτς συνεχίζει να είναι άψογος, φτάνει τους 18 παρακαλώ πόντους με 6 στα 8 δίποντα, 1 άστοχο τρίποντο και 6 στα 8 βολές. Και βεβαίως μαζί με τον Τόμιτς που είχε ένα κρεσέντο στο τέλος του πρώτου μέρους έχει κάνει τη διαφορά. Ο Ντίνγκινς ξαφνικά σπριντάρει. Φεύγει από την επιτήρηση των παικτών του Ολυμπιακού, πιάνει ανοργάνωτη την άμυνα των φιλοξενουμένων και ο Ηρακλής σοφαρίζει 36-34. 36-36 νωρίτερα, ο Ολυμπιακός με 36-34 είχε περάσει για πρώτη φορά από το αρχικό 0-2, δηλαδή στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Γκραντ, το rebound από τον Παπαδόπουλο. Και τώρα πάλι μπάλα στα χέρια του Ντίνγκινς. Τζόνσον για 3. Το rebound από τον Ντεμιγκέλ που έσπρωξε την μπάλα στα χέρια του Έντουαρτς και τώρα Τόμιτς. Έντουαρτς. Στον Τόμιτς ο Ηρακλής πάντα σε άμυνα ζώνης 3-2. Με τον Ντίνγκιν στην κορυφή της ρακέτας. Από την γωνία για 3 το σούτ του Έντουαρτς. Δεύτερο άστοχο τρίποντο του Αμερικάνου που μπορεί να είναι άψογος σε όλες οι υπόλοιπες πτυχές του παιχνιδιού του. Έχει 18 πόντους, 2 rebound, αλλά στα τρίποντα δεν τα πάει τόσο καλά. Έχει 0 στα 2. Και το παιχνίδι πάντα στην ισοπαλία. Ισοπαλία στους 36 πόντους μετά από 22,5 λεπτά αγώνα. Χατζιβρέτας. Στον Έλλης και από εκεί στον Τζόνσον. Ο Τζόνσον που απέφυγε τον Γκραντ βγήκε σωστά για βοήθεια. Ο Ντεμιγκέλ το σούτ για 3 από τον Ντίνγκινς, 39-36. Με τον Μπάιρον Ντίνγκινς να έχει 5 συνεχόμενους πόντους και συνολικά 16. 18 έχει από την άλλη πλευρά ο Έντουαρτς. Τόμιτς προσπαθεί να ανταποδώσει και αυτός για 3. Νέα ισοπαλία, 39-39 από το τρίποντο του Τόμιτς που γίνεται ο συνολικά τρίτος παίκτης στον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. Φτάνει τους 11. Και βεβαίως όπως μου λέει και η Μιχέλη έχει 5 συνεχόμενους. Μπλοκ στην προσπάθεια του Ντίνγκινς από τον Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ξεδιπλώσει τον ευνηδιασμό Έντουαρτς. Στον Ρόμπινσον, Τόμιτς και πάλι Ρόμπινσον. Η μπάλα άλλαξε πολλά χέρια και κατέληξε σε ένα επιτυχημένο τρίποδο του Ρόμπινσον. 39-42 με 2 συνεχόμενα τρίποδα και 6 συνολικά. Αναπάντητους πόντους, ο Ολυμπιακός ξαναπερνάει μπροστά. 39-42.
στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Έχουν παιχτεί 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Χατζιβρέτας για 3. Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε ισοπαλία. Το rebound από τον Grant και πάλι Robinson. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε φουριόζος στο δεύτερο ημίχρονο και με μεγαλύτερη διάθεση, αν κρίνω σωστά το παιχνίδι, και κυρίως δεν έχει πρόβλημα απέναντι στη ζώνη του Ηρακλείου τώρα. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Ντόμιτς, το rebound από τον Τίνκινς. Τζόνσον προσπαθεί να ευνηδιάσει, πάει στο drive μόνος του, δεν μπόρεσε να τον σταματήσει ο Grant, δεν προσπάθησε να τον σταματήσει ο Edwards, 41-42. Τόμιτς και Ρόμπινσον βήματα, όπως υποδεικνύει ο κύριος Καρούσης, και χωρίς να έχω δει το replay δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να αμφισβητήσω την ορθότητα της απόφασής του. Δείτε πάλι. Ναι. Ντίνκινς. Πάντα ο Ηρακλής σε αργό τέμπο, σε ένα τέμπο που στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου υπνώτησε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τζόνσον στον Χατζιβρέτα και από εκεί στον Παπαδόπουλο. Φάουλ πριν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Παπαδόπουλου από τον Ντεμιγκέλ. Και για τον Ισπανό είναι το φάουλ νούμερο 4. Ο Σούλης θα επιστρέψει στο παρκέ στη θέση του Ντεμιγκέλ. 4 φάουλ ο Τάρλατς από πολύ νωρίς, για την ακρίβεια από το 7ο λεπτό του παιχνιδιού, όταν χρεώθηκε με 2 διαδοχικές τεχνικές ποινές. 4 φάουλ ο Ντεμιγκέλ. Κάτι που υποχρεώνει τον Γιάννη Ιωαννίδη να εμπιστευτεί και πάλι τον Βασίλη Σούλη, που τώρα αναλαμβάνει το ρόλο να σταματήσει τον Παπαδόπουλο. Ο Ντίνκινς από πολύ μακριά, από τα 8 σχεδόν μέτρα, ένα απίθανο τρίποντο από τον Μπάιρον Ντίνκινς. Ο Ηρακλής απαντάει με ένα 5-0 στο σερί που είχε νωρίτερα ο Ολυμπιακός με 0-6 και παίρνει τώρα το προβάδισμα 44-42. Με τον Μπάιρον Ντίνκινς να έχει πετύχει 8 πόντους στο δεύτερο μέρος, 8 από τους 10 πόντους του Ηρακλή, χωρίς ούτε ένα άστοχο σουτ. Ο Ντίνκινς που έχει 2 στα 2 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. Rebound από τον Τζόνσον, που όμως δεν αντιλήφθηκε ότι πατούσε την γραμμή που ορίζει τον αγωνιστικό χώρο. 44-42. Ο Ηρακλής είναι μπροστά. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ρόμπινσον που απόψε δείχνει να μην έχει κανένα απολύτως κέφι στην επίθεση. Edwards για 2. Ανταποδίδει 44-44. Βεβαίως ο Έντουαρτς παίζει και για τους δύο Αμερικάνους. Έχει ήδη 20 πόντους. Παρακάτω τους μισούς του Ολυμπιακού. Τζόνσον. Από ένα φάουλ λέει ο κύριος Καρούσης στον Έντουαρτς για τον Ολυμπιακό. Ενώ έχουμε μια διαμάχη του Έντουαρτς και του Έλλης. Είναι το τρίτο φάουλ του Έλλης, το πρώτο για τον Έντουαρτς. Εκεί είχαν μια κοκορομαχία μεταξύ τους, τα εκατέρωθαν προξήματα που τους κόστησαν από ένα φάουλ. Ο Έλλης είναι Βέλγος σύμφωνα με το διαβατήριό του, αλλά Αμερικάνος στην πραγματικότητα. 46-44, ενώ στο παρκέ του Ιβανόβιου έχει βρεθεί ο Βασίλης Σούλης από μια γκονιά που δέχτηκε. Ομολογώ ότι δεν είδα πώς ακριβώς έγινε η φάση. Το σίγουρο είναι ότι ο Σούλης από κάποιον αντίπαλό του, μάλλον τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, δέχτηκε μία ακούσια αγωνιά. Να, ο δράστης, ας πούμε, του ατυχήματος. Εδώ βλέπετε μία μετοπική σύγκρουση που έστειλε τον Σούλη στο παρκέ του Ιβανόφιου. Σούλης βεβαίως που δεν είχε τίποτα το σοβαρό, σηκώθηκε αμέσως μετά και συνεχίζει την πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ηρακλής πάντα σε άμυνα ζώνης. 3-2 να πούμε. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα. Ο Grant για 3. 46-47. Ο Ολυμπιακός πάντως συνεχίζει να τη διασπά με χαρακτηριστική άνεση στη ζώνη. Έχει σκοράρει απέναντι στη ζώνη 15 πόντους. Καιρός ήταν, γιατί είναι παθών ο Ολυμπιακός από τις διάφορες ζώνες. Πολλάκι παθών, αλλά νομίζω πλέον μαθών. Τζόνσον. Να λάβουμε υπόψη ότι έχει χρησιμοποιήσει. Τίνκινς πάλι από τα 8,5 μέτρα. Αυτή τη φορά το rebound από τον Grant. Ο Ντίνκινς που νωρίτερα ευνηδίασε με ένα γρήγορο σούτ από πολύ μακριά την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά όχι και τώρα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με έναν
και έχει την μπάλα στα χέρια του Τόμιτς. 13 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Τόμιτς στον Ντεμιγκέλ, χαμηλά στον Έντουαρτς. Υπάρχει νέο σφύριγμα των διαιτητών που διακόπτουν το παιχνίδι. Και φάουλ που υποδεικνύεται σε βάρος του Χατζιβρέτα. Είναι το δεύτερο για τον Χατζιβρέτα. Οι δύο ομάδες που πλέον είναι, θα έλεγα, υπερβολικά. Ναι, αλλά φάουλ δεν έγινε πάνω στην εκτέλεση. Αν είχε γίνει, είχε γίνει νωρίτερα στην τοποθέτηση των δύο παικτών. Ο Έλλης κλέβει την μπάλα, αλλά με τη σειρά του ανταποδίδει το κλέψιμο Τόμιτς, εκμεταλλευόμενος την κακή πάσα του Ντίνκινς. Έντουαρτς πάει στο drive, πέτυχε τα δύσκολα. Νωρίτερα έχασε το εύκολο. Ο Τζόνσον προσπαθεί να ευνηδιάσει. Έλλης, αλλά δεύτερο συνεχόμενο κλέψιμο του Τόμιτς. Ο Τόμιτς που αυτή τη φορά γλίτωσε και ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι, καθώς η έμπνευση ήταν καλή, η εκτέλεση λάθος από τον Έλλης. Αν η μπάλα περνούσε από τα χέρια του Τόμιτς, τότε το καλάθι ήταν σίγουρο, καθώς ερχόταν ο Χατζιβρέτας για να τελειώσει τη φάση. Γκραντ. Ρόμπινσον. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που ξαφνικά δείχνουν μια δυναμία στο να πασάρουν απέναντι σε ζώνη. Πετάνε την μπάλα στα χέρια των αντιπάλων τους, τους μιμείται ο Ηρακλής στην άλλη πλευρά του παρκέ. Ο Έντουαρτς πάει μόνος του στο drive. Δεύτερη συνεχόμενη αποτυχημένη προσπάθεια του Αμερικανού. Ο Σούλης στο επιθετικό rebound, 46-49. Με τον Βασίλη Σούλη να σκοράρει για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετή ώρα και να δίνει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 3. Όλα αυτά 12 λεπτά πριν από το τέλος του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος μπάσκετ της Ericsson που σας μεταδίδει για αυτόν τον αιώνα το Super Sport. Ντίνκινς στον Μπακ Τζόνσον. Πάντα με αντίπαλο τον Γκραντ. Ο Γκραντ που έχει κάνει καλύτερη δουλειά από αυτή που έκανε, Κώστα, νομίζω, ο Ντεμιγκέλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οπωσδήποτε. Απόδειξε ότι ο Τζόνσον που στον αμέσως προηγούμενο αγώνα που είχαμε μεταδώσει με τον Παναθηναϊκό είχε κάνει θράψη απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Απόψε έχει μόλις 8 πόντους. Έλλης, νέο σφύριγμα από τον κύριο Καρούς και βήματα. Οι διαιτές που δεν δίνουν μόνο με μεγάλη άνεση απόψε τα φάουλ, σφυρίζουν και με την ίδια άνεση και βήματα. Εκατέρωθεν, έχουν ήδη δύο ομάδες 21 συνολικά λάθη. 11 ο Ηρακλής, 10 ο Ολυμπιακός. Πολλά εκ των οποίων δεν είναι προϊόν κακής συνεννόησης των παικτών τους, αλλά προϊόν διαιτητικών σφυριγμάτων, κυρίως για βήματα. Γκραντ στον Τόμιτς και από εκεί στο Σούλη, που προσπαθεί να παίξει απέναντι στον Παπαδόπουλο, ένας εναντίον ενός. Φτάνει στην εκτέλεση ο Σούλης. Ο Κώστας Μουζάκης λέει το καλάθι δεν μετράει. Προς μεγάλη απογοήτευση του Γιάννη Ιωαννίδη. Η ουσία πάντως είναι ότι έχουμε μια νέα αλλαγή. Ο Σάουερ στη θέση του Έλλης για τον Ηρακλή. Σωστά δεν μετράει. Ναι, το φάουλ έγινε πολύ χαμηλά και πολύ πριν ξεκινήσει η προσπάθεια του Σούλη. 46-49. Ο Ολυμπιακός βεβαίως δεν έχει δικαίωμα για βολές. Ήταν μόλις το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Ηρακλή. Και ο Παπαδόπουλος στον πάγκο. Ο Χούπμαν που ουσιαστικά είναι απροπόνητος όλη την εβδομάδα. Είχε ένα πρόβλημα με μια ίωση που τον ταλαιπωρούσε, μια γρήπη. Και γι' αυτό ακριβώς η συμμετοχή του μετρήθηκε σε 6 δευτερόλεπτα όλα και όλα στο πρώτο μέρος, στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Νέο λάθος των παικτών του Ολυμπιακού απέναντι στη ζώνη από την απρόσεκτη πάσα του Βασίλη Σούλη. Χατζιβρέτας στο Χούπμαν και από εκεί στον Σάουερ και τώρα Ντίνκιν στο μαρκάρισμα το οποίο έχει αναλάβει ο Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον που δεν έχει φανεί επιθετικά, έχει όλους και όλους 5 πόντους. Νέα παράβαση βημάτων. Φαντάζομαι ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται να κοιτάμε και το παιχνίδι, Κώστα, για να μαντέψουμε τι σφυρίζουν απόψε οι διαιτητές. Αν πούμε βήματα, ας πούμε, η φάουλ μέσα είναι σίγουρο ότι θα πέσουμε. Εδώ βλέπετε. Ξέρεις, στην Αμερική επιτρέπονται αυτά. Κατάλαβες, να ξεκινήσουμε με το βήμα. Ναι, ξέρω. Στο NBA επιτρέπονται αυτά, αλλά εδώ δεν είναι NBA. Εδώ είναι το Ιβανόφιο. Άδειο από φιλάθλους λόγω της τιμωρίας. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να το ξεπεράσουν. Όχι, ο Τζόνσον παίζει πολλά χρόνια στην Ευρώπη πια. Εντάξει, δηλαδή έχει φύγει από το σύνδρομο του NBA. Η προσπάθεια του Ρόμπινσον, εδώ θα υπάρξει διαφωνία για το αν μετράει ή δεν μετράει το καλάθι. Οι διαιτές λένε ότι μετράει. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι από το φάουλ που κέρδισε από τον Πιτ Σάουερ, ο Ρόμπινσον θα εκτελέσει μία πρόσθετη βολή. Δείτε πάλι την προσπάθεια του Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον που αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Ηρακλή. Φανερά εδώ υπάρχει καθοδική τροχιά της μπάλας. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Πιτ Σάουερ. 19 δευτερόλεπτα πριν φτάσουμε στα μισά του δευτερού μέρους. Τζόνσον. Απέφυγε τον Γκραντ, φτάνει και αυτός στους 10 πόντους.
Είχε πολλή ώρα να σκοράρει ο Ηρακλής. Η Βίκη Μιχέλη με πληροφορεί ότι αυτή η ώρα που εγώ λέω, σύμφωνα με τις δικές σημειώσεις, είναι 4 ολόκληρα λεπτά. Ακριβώς αυτό το στήρο διάστημα των 4 λεπτών εδώ στο δικαίωμα στον Ολυμπιακό να προηγηθεί με 6. Τώρα με 4, 48-52. Ο Σούλης απέφυγε όποιον βρήκε στο διάβα του. Η μπάλα φτάνει από τα χέρια του Χούπμαν σε αυτά του Ρόμπινσον. Και τώρα πάλι ο Σούλης που βγάζει έξω την μπάλα για να οργανωθεί σε πιο ήρεμους τόνους η επίθεση του Ολυμπιακού. Ούτως ή άλλως χρόνος υπάρχει, 20 δευτερόλεπτα έχει στη διάθεση του Ολυμπιακού. Ο Γκραντ από μακριά για 3. Rebound από τον Τζόνσον. Το 8ο rebound του Τζόνσον. 7ο αμυντικό. Ο Σάουερ στον Χούπμαν πριν την μπάλα φτάσει στα χέρια του Γερμανού. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ελληνοαμερικάνο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης δείχνει να ανησυχεί, δείχνει να τρώγεται με τα ρούχα του που λέμε, καθώς η ομάδα του χαλάρωσε στο τελευταίο λεπτό, αλλά εκείνος που ζητάει το time out, μάλλον εκείνος παίρνει το time out, είναι ο σκηνοθέτης μας, είναι τηλεοπτικό το time out, ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και τα ξαναλέμε. Το στοιχείο τώρα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει δυναμώσει την άμυνά του. Γι' αυτό πήγε όπως πάει τώρα καλά. Και με βάση τη φιλοσοφία του Ιωαννίδη εξάλλου, από την άμυνα ξεκινάει η επίθεση. Χατζιβρέτας στη δίσδυση, το μπλοκ από τον Σούλη, η μπάλα όπως λένε οι διαιτητές για τον Ηρακλή. Καθώς χτύπησε πάλι στο Χατζιβρέτα, μετά τον μπλοκ του Σούλη. Βλέπετε εδώ, ο Σούλης κόβει την μπάλα, η μπάλα έμεινε. Δεν προχώρησε λίγο ακόμη το βίντεο, αλλά νομίζω ότι και μέχρι εκεί που είδαμε δικαιώνει την απόφαση των διαιτητών. Ρόμπινσον, Σούλης. Σε μεν του μεν πλέον ο Ηρακλής, αφού η ζώνη ουσιαστικά δεν απέδωσε τίποτε, ο Ολυμπιακός κόλλησε σε 2-3 επιθέσεις, αλλά όχι τόσο ώστε να επιμείνει σε αυτή την άμυνα ο Σάκοτα. Έντουαρτς για 3, όπως λένε οι διαιτές, είναι το πρώτο εύστοχο τρίποδο του Έντουαρτς. Η διαφορά εκτοξεύεται στους 7. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή στο πρώτο μέρος, έκανε και με 9. Τώρα όμως είναι μπροστά με 7. 8-37 για το τέλος, 48-55. Ντίνκινς, Τζόνσον. Ο Τζόνσον που προσπαθεί να νικήσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού, μάχη για τον τζάμπολ, για το rebound τελικά από τα χέρια του Σάουερ. Την παρέμβαση του Σάουερ. Καλά, εντάξει, εδώ το βίντεο μπορεί να πάρει όρκο ποιος ακούμπησε τελευταίο στην μπάλα, καθώς κύλησε μεταξύ των δύο σωμάτων και μετά έφυγε εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου. Rebound από τον Τζόνσον μετά το άστοχο σούτ για 3 του Έντουαρτς. Ο Έντουαρτς που έχει τώρα 23 πόντους, αλλά μόνο ένα στα 4 τρίποντα. Ντίνκινς για 3, 51-55. Ο Ντίνκινς που κάνει καταστροφική δουλειά για την άμυνα του Ολυμπιακού, έχει 22 πόντους. Είχε 11 στο πρώτο ημίχρονο και έχει ήδη 11 μετά από 12,5 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο. Ρόμπινσον για 2. Το rebound από τον Τζόνσον. Η μπάλα στα χέρια του Ντίνκινς. Ο Ηρακλής προσπαθεί να επιστρέψει ζωντανός. Νωρίτερα είχαν με 7, τώρα η διαφορά είναι στους 4. Ντίνκινς εναντίον Ρόμπινσον. Ο Ντίνκινς για 2. Rebound από τον Σούλη. Ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο καθάρισε τη φάση. Και τώρα ο Σούλης με την μπάλα στην επίθεση για τον Γκραντ. Ο Γκραντ χαμηλά στον Έντουαρτς και από εκεί στον Βασίλη Σούλη που απέφυγε με μια πολύ ωραία κίνηση περνώντας κάτω από τα υψωμένα χέρια του Χούπμαν τον Γερμανό, έφτασε στην εκτέλεση 51-57. Ο Σούλης που αν μη τι άλλο δικαιώνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και σε πολύ μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη που του δείχνει απόψε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Τζόνσον, νέο σφύριγμα, για μια ακόμη φορά βήματα. Ο Τζόνσον που κάνει το τέταρτο λάθος του. Και νομίζω ότι όλα είναι βήματα. Βεβαίως μετακίνησε τα πόδια του από το σταθερό ο Τζόνσον. Απόδειξε ότι όσα χρόνια και να παίζει στην Ευρώπη δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα. Τώρα προσπαθείς να μου απαντήσεις αυτό που σου είπα νωρίτερα από ότι καταλαβαίνω. Ότι παίζει πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Το κρατούσες βεβαίως και περίμενες την επόμενη φορά για να μου το πεις. Όχι, επειδή ξέρω την οτροπία των Αμερικάνων. Λοιπόν, 51-57, 6-30 για το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει το πάνω χέρι για το αν θα δούμε ντέρμπι, δεν θα δούμε ντέρμπι. Το ζητούμενο είναι πόσο μπορεί να αντέξει ο Ηρακλής. Ο Έντουαρτς πάντως είναι ανίκητος από την άμυνα του Σάουερ. Εδώ νομίζω ότι ο Σάουερ σε αυτή τη φάση τον έχασε τα μάτια του. 51-59.
Και ο κύριος Τίοντορι Μπλου, όπως είναι πιο γνωστός Έντουαρτς, έχει φτάσει ήδη τους 25 πόντους. Ο Μπακ Τζόνσον φτάνει στην εκτέλεση, αλλά υπάρχει φάουλ χαμηλά. Όπως χαρακτηριστικά υποδεικνύει ο κύριος Καρούς πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του. Από το Ρόμπινσον. Εκεί. Να ο Μπακ Τζόνσον. Ο Παπαδόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. Στη θέση του Χούπμαν. Του σαφέστατα ανέτοιμου Χούπμαν. Ο οποίος η όλη του προσφορά στον Ηρακλή ήταν μία assist και μία και ένα rebound. Ο κύριος Καρούσης πάει να σπάσει όλα τα ρεκόρ απόψε, καθώς χρεώνει με τέταρτη τεχνική ποινή έναν παίκτη. Απόψε νάτος ο κύριος Καρούσης, που να έχουν καταλογιστεί τέσσερις τεχνικές ποινές στον ίδιο αγώνα και μάλιστα όλες οι παίκτες. Δύο στον Ντάρλατς και από δύο και δύο μοιράστηκαν ο Τζόνσον και ο Ντίνγκινς, οι δύο ξένοι του Ηρακλή. 51-60 τώρα. Τζόνσον στον ακάλυπτο Χατζιβρέτα που δοκίμασε την τύχη του για 3 στο rebound από τον Grant. Ήταν το 5ο rebound για τον Grant, έχει 6 ο Ντεμιγκέλ, 4 ο Ζευροσένκο για τον Ολυμπιακό. Να λοιπόν που λειτουργήσαν στον τομέα των rebound, η ασυνήθις υπόπτη. Η backdoor πάσα δεν κατέληξε καλάθι. Θα ήταν ίσως το highlight ενός αγώνα που δεν έχει πολλά highlight να μας προσφέρει. Τόμιτς στον Σούλη και από εκεί στον Grant. Και τώρα Edwards μέσα στη ρακέτα μπροστά στον Παπαδόπουλο. Ένα δύσκολο εξορισμού σουτ μπροστά στον center του Ηρακλή. Rebound από τον Τζόνσον και επιθετικό φάουλ από τον Ρόμπινσον. Ο Dragan Σάκοτα βλέπει την ομάδα του στο μείον 9. Βλέπει το χρόνο να μειώνεται δραματικά για τον Ηρακλή. 5 και 8 θέλουμε για τη λήξη. Εδώ είναι το φάουλ που χρεώθηκε ο Ρόμπινσον. Γι' αυτό λοιπόν ζητάει και παίρνει το time out. Δείτε πάλι το εύκολο layup που έχασε ο Blue Edwards από την backdoor πάσα του Grant. Έχουμε όμως time out. Ας κάνουμε μια μανόφια για την συνέχεια του παιχνιδιού, το οποίο ξεκινάει με επίθεση του Ηρακλή. Του Ηρακλή που βρίσκεται 9 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Του Ηρακλή που κάποια στιγμή στο πρώτο μέρος κέρδιζε 3 φορές μάλιστα με 9 πόντους διαφορά εκείνος. Παπαδόπουλος. Ο Σούλης πρόχνει την μπάλα προσπαθώντας να τη διώξει, αλλά έχουμε μια περίπτωση αυτοκαλαθιού κατά κάποιο τρόπο. Εσείς βλέπετε τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι αρχηγός στην πεντάδα του Ηρακλή, μάλλον ο Ντίνγκινς, και σε αυτόν θα πρέπει να χρεωθεί το καλάθι, έστω και αν προήλθε από την προσπάθεια του Παπαδόπουλου και το λάθος του Σούλη. Σούλης εδώ μπροστά από τον Παπαδόπουλο στον Έντουαρτς και από εκεί στον Γκραντ και τώρα Τόμιτς. Και πάλι Έντουαρτς. 2 δευτερόλεπτα για την λήξη της επίθεσης. Ο Έντουαρτς σουτάρει όπως το rebound από τον Χατζιβρέτα. Ο Ηρακλής που έχει μειώσει 7 και έχει την μπάλα, βγάζοντας μια καλή άμυνα, ουσιαστικά συνιστά καλή άμυνα ο τρόπος που σούταρε ο Έντουαρτς, καθώς και είχαν εξαντληθεί τα 28 από τα 30 δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του Ολυμπιακός. Ντίνγκινς. Βγήκε και ο Γκραντ να βοηθήσει. Ο Ντίνγκινς αμέσως για 3. 56-60. Και τώρα είναι η σειρά του Γιάννη Ιωαννίδη με 4 λεπτά για το τέλος να ανησυχήσει δικαίως από τους 5 αναπάντητους από την ομάδα του πόντους που σκόραρε ο Ηρακλής. Η διαφορά έχει πέσει στους 4, μυρίζει κατά κάποιο τρόπο ντέρμπι στο άδειο κέρημο Ιβανόφιο. Ας κάνουμε λοιπόν μια διακοπή. Όπως θέλετε να είναι. Το παιχνίδι του Ιβανόφιο έχει ξαναρχίσει και η διαφορά έχει πέσει στους 4 για τον Ολυμπιακό που έδειχνε να πατάει γερά, έχοντας διαφορά στους 9. Ο Ρόμπινσον σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά και από τον Παπαδόπουλο και από τον Έλλης. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια βαθιά ανάσα από αυτό το ακροβατικό του Hollywood Ρόμπινσον. 56-62. Ρόμπινσον που έφτασε και αυτός στους 10 πόντους. Έχει 12 ο Τόμιτς, αλλά βεβαίως ο νούμερο 1 σκόρερ και επιθετική απειλή του Ολυμπιακού από είναι ο Έντουαρτς που έχει 25. Χατζιβρέτας για 3. Επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Απίθανο μπλοκ από τον Έντουαρτς. Ενώ ο Ρόμπινσον έσωσε και την μπάλα με ένα άλμα μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ η συνεργασία των δύο Αμερικάνων ήταν άψογη. Ο ένας έκοψε και ο άλλος έραψε. Δείτε πάλι το απίθανο και πεντακάθαρο μπλοκ του Ρόμπινσον που δεν είναι μυστικό. Οι εκπληκτικές αλτικές του ικανότητες. Και εδώ βεβαίως το απέδειξε κόβοντας έναν παίκτη με περίπου 15 εκατοστά μεγαλύτερο μπόι. Στην επίθεση βεβαίως δεν καταφέρνει το ίδιο καλά. Ένα ακόμη σουτ του πήγε στο σίδερο. Βεβαίως δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες για να λέμε την αλήθεια ο Ρόμπινσον απόψε. Έχει μόλις 4 στα 8 σουτ. Έλλης στον Τζόνσον που και πάλι απέφυγε τον Grant.
Ο Τόμιτ σώζει την μπάλα και την κατοχή μαζί, καθώς την πέταξε πίσω στο παρκέ. Ο κύριος Μουζάκης όμως αλλάζει σωστά την απόφασή του. Η πρώτη ήταν λάθος. Αμέσως για τρεις από τον Ντίνκινς. Υπάρχει φάουλ του Ρόμπινσον πάνω στον Ντίνκινς, που θα μεταφραστεί σε τρεις βολές από τον Αμερικάνο. Ο Γιάννης Ιωαννίδης γκρινιάζει προς τους διαιτητές. Ο Ρόμπινσον κοιτάζει απορριμμένος. Είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα όταν σουτάρει ο Ντίνκινς τρεις βολές. Ντίνκινς που έχει 8 στις 8 άποψη. Εδώ πάλι προσπάθεια του Ντίνκινς. Ο Ρόμπινσον τον σκέπασε μεν. Τώρα αν βρήκε το χέρι του, τα χέρια του Ντίνκινς, δεν μπορώ να πάρω ορκό. Από τη γραμμή του φάουλ έχει 11 στις 11 βολές και ένα σύνολο 28 πόντων. Έχει πετύχει μάλιστα τους 6 τελευταίους του Ηρακλή στο παιχνίδι και όχι μόνο. Ο Ρόμπινσον με την μπάλα στον αμαρκάριστο, όχι για πολύ, Έντουαρτ που πήγε στο ανάποδο lay-up. Μία ακόμη χαμένη επίθεση από τον Ολυμπιακό, που ξαφνικά στα τελευταία 2-3 λεπτά δείχνει να έχει ταραχή εν κρανίο στην επίθεση ειδικά. Υπάρχει εξήγηση για το blackout του Ολυμπιακού στην επίθεση? Νομίζω ότι, Δημήτρη, ότι το παιχνίδι όταν φτάνει στο τέλος του παιχνιδιού γίνεται επικίνδυνο και από τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι δεν έφτασε στο τέλος του, εδώ ξαναρχίζει, καθώς ο Χατζηβρέτας με τρίποντο ισοβαρίζει. 62-62, 107 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. 1-47 για το τέλος. Από αυτό το τρίποντο του Χατζηβρέτα ο Ηρακλής ισοφαρίζει 62-62, ενώ νωρίτερα είχαν με 9 από τους διαφορά 51-60. Και βεβαίως ο Γιάννης Ιωαννίδης καλεί αμέσως άρον-άρον, θα έλεγα time out. Ρόμπινσον σε μια καθοριστική, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, επίθεση για τον Ολυμπιακό. Και τώρα Έντουαρτς. Ο Ντάρλατς που πέρασε πριν από το time out στο παρκέ, φορτωμένος με 4 φάουλ. Ο Έντουαρτς σουτάρει για 2. Υπάρχει φάουλ από τον Μπακ Τζόνσον, που τώρα πια πραγματικά θα δει το παιχνίδι. Τα τελευταία 87 δευτερόλεπτα από τον Μπάγκο είναι το 5ο φάουλ. Το φάουλ νούμερο 5 για τον Μπακ Τζόνσον. Ο Έντουαρτς που ήταν στην εκτέλεση τη στιγμή του φάουλ έχει δικαίωμα και για βολές. Ο Γιάννης Ιωαννίδης ανασύρει από τον πάγκο τον Παπα-Νικολάου, που είχε πάει στα τελευταία 2-3 λεπτά ο Έντουαρτς, που βεβαίως παραμένει ο πρωτοσκόρερ του Ολυμπιακού με 25 πόντους, αλλά στο κρίσιμο σημείο με 1-27 για τη λήξη πετάει δύο πολύ καθοριστικές βολές για τον Ολυμπιακό στα σκουπίδια. Ντίνκινς στον Παπαδόπουλο, που απέφυγε τον Ντάρλατς, όχι για πολύ, ο Ντάρλατς αμέσως έσπευσε να τον καλύψει. Έχει 4 φάουλ ο Ντάρλατς. Ο Χατζηβρέτας προσπάθησε να καρφώσει μπάλα, έμεινε καρφωμένη στη στεφάνη, αλλά υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου. Εδώ βλέπετε την σύγκρουση των δύο παικτών. Ο Παπα-Νικολάου πέφτει σηκώντας το χέρι του να ομολογήσει, ας πούμε, το φάουλ που έκανε. 11. Ο Ηρακλής, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, προηγείται με ένα καλά διαφορά, συντηρώντας την παράδοση που λέει ότι τα περισσότερα παιχνίδια εδώ στο Ιβανόφι μεταξύ των δύο ομάδων είναι σκληρά ντέρμπι που κρίνονται από τις λεπτομέρειες στο τέλος του αγώνα. Κάτι που ούτως ή άλλως θα συμβεί και απόψε. Παπα-Νικολάου. Φάουλ από τον Σάουερ. Είναι και για αυτόν το 5ο. Εδώ βλέπετε τον Σάουερ που δεν είχε προλάβει να τοποθετηθεί στο διάδρομο του Παπα-Νικολάου. Έσπρωξε με τους αγώνες του. Σάουερ που μόλις τώρα αντιλαμβάνεται ότι έχει κάνει το 5ο του φάουλ. Είναι ο δεύτερος παίκτης του Ηρακλή που αποβάλλεται μετά από τον Μπακ Τζόνσον. Ο Μπακ Τζόνσον αποβλήθηκε νωρίτερα, πριν από περίπου 44 δευτερόλεπτα, 1-27 πριν από την βολή του Παπα-Νικολάου. Μπήκαμε στα 40 τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ο Ντίνκινς αποφεύγει το press των παικτών του Ολυμπιακού και τώρα πάει σε αργό τέμπο. Λογικά, ό,τι και να γίνει σε αυτή την επίθεση του Ηρακλή, ακόμη και αν εξαντληθεί ο χρόνος, θα μείνει αρκετός χρόνος για τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι τι θα ψάχνει από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός. Ο Ντίνκινς για 3. Μια μάλλον βιαστική ενέργεια, αλλά όλοι σώζει την μπάλα για τον Ηρακλή στο πιο κρίσιμο επιθετικό rebound με 18 δευτερόλεπτα για το τέλος. Και αμέσως ο Ρόμπινσον υποχρεώνεται να κάνει φάουλ. Λογικά στην παράταση. Εδώ πια τα περιθώρια του Ολυμπιακού έχουν στενέψει απελπιστικά. 17 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο ένα τρίποντο. Οι παίκτες του Ηρακλή δεν κάνουν ακόμη φάουλ. Ο Τόμιτς σουτάρει για 3.
Είναι η χειρότερη δυνατή, το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον Ηρακλή και το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον Ολυμπιακό. Καθώς ο Τόμιτς, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ξαφνικά προσπάθησε να εκβιάσει στην ουσία ένα σουτ τριών πόντων, χάρη στην εξυπνάδα του και την διορατικότητά του. Δείτε εδώ, ο Χατζιβρέτας δεν προσπάθησε να του κάνει φάουλ πάνω στο σουτ. Προσπαθούσε να του κάνει το φάουλ χαμηλά. Αλλά τώρα μπορεί, αφήνει την. Αναστοχήσει μόνο. 66-66. Ο Ολυμπιακός πιέζει σε όλο το γήπεδο για να κλέψει χρόνο και να κάνει δύσκολη τη ζωή των παικτών του Ηρακλή που έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το παιχνίδι. Ο Ντίνκινς καθυστερεί. Θέλει 4 για το τέλος. Θα σουτάρει από πολύ μακριά ο Ντίνκινς. Η μπάλα στο σίδερο, έχουμε παράταση. Παράταση λοιπόν στο Ιβανόφιο με το παιχνίδι σώπαλου. Οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα της παράτασης με ένα καινούριο μαρκάρισμα από Παπα-Νικολάου στον Ντίνκινς. Για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτό το μαρκάρισμα τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι απέτυχαν πάνω στον Ντίνκινς που έχει κάνει θράψη με 30 πόντους στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Παπαδόπουλος πάλι με την μπάλα. Στον Έλλης. Μάχη για το rebound. Ο Έλλης σώζει την μπάλα, αλλά εκεί που την πετάει είναι μόνο το Μίτσα. Το μυαλό του Ολυμπιακού, παιδί μου. Ο ψυχρός παίχτης. Βούξεβιτς, ο Ντόμιτς. Αν ήταν κομπιούτερ ο Τόμιτς, θα τον επηρεάζουν το Millennium Bug, το ιός του 2000. Πάντως σκέφτεται μερικές φορές μέσα στο παιχνίδι και σαν κομπιούτερ. Να δώσω εδώ για δύο. 67-68. Υπάρχει λάθος, δεν έχει πόντο ο Ηρακλής στην παράταση. Τελείωσε 66-66 το παιχνίδι, το ταμπλό του Ιβανόφιου γράφει 67. Γιώργο, έχει συμβεί κάτι στη γραμματεία, αυτό το λάθος από πού? Αυτό που σημαίνει προέρχεται είναι ότι υπάρχουν δύο ταμπλό. Το ένα λέει το σωστό σκορ και το σωστό χρόνο αριστερά μας, όπως είμαστε εδώ στον αγωνιστικό χώρο, 66-68. Απλά το ένα έχει το λάθος και μάλιστα γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δόθηκαν και κατάλληλες οδηγίες στους παίκτες του Ολυμπιακού να μην κοιτούν το λαθασμένο βέβαια χρονόμετρο. Μάλιστα. Το λαθασμένο ταμπλό βέβαια. Το μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου πάνω στον Ντίνκινς αποφέρει το πέμπτο φάουλ για τον Ντίνκινς. Ένα επιθετικό φάουλ στο κατέβασμα της μπάλας. Κάτι που σημαίνει ότι στα 3:49 που απομένουν για να τελειώσει η παράταση, εδώ βλέπετε πως ο Ντίνκινς για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου τον σόριασε στο παρκέ και ο Κώστας Μουζάκης που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τη φάση καταλόγησε αμέσως το πέμπτο φάουλ του Ντίνκινς. Ο Ηρακλής συνεχίζει χωρίς ξένους. Βήματα από τον Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός προηγείται 66-68 και ο Ηρακλής θα υποχρεωθεί στα τελευταία 3,5 λεπτά της παράτασης να παίξει χωρίς κανέναν από τους δύο ξένους παίκτες του. Ο Τζόνσον είναι στο πάγκο με πέμπτο φάουλ, 1:27 πριν από το τέλος του κανονικού αγώνα. Ο Ντίνκινς αποβλήθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα, αλλά ο Χατζιβρέτας συνεχίζει να κάνει θράψη με τη σειρά του να γίνεται Ντίνκινς στη θέση του Ντίνκινς. Έχει τώρα 13 πόντους. Τους περισσότερους από τους οποίους πέτυχε στο διάστημα που ο Ηρακλής επέστρεψε ζωντανός από εκείνη τη διαφορά των 9 πόντων. Έντουαρτς για δύο. Ούτε τώρα. Το rebound από τον νεαρό Διαμαντίδη. Ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία να ξαναπάρει το προβάδισμα. Έχουμε ισοπαλία στους 68 πόντους. Νομίζω και αν μετράω σωστά ότι είναι και με βάση τα όσα μου είπε νωρίτερα η Βίκη Μιχέλη η ένατη απόψινη ισοπαλία. Μαρκόπουλος. Χαμηλά στον Έλλης. Ο Ηρακλής το προβάδισμα. 70-68. 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη, ο Ηρακλής κόντρα κυρίως στη δική του κακοδαιμονία. Με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλούς απόντες και χωρίς πια ξένους παίκτες λόγω φάουλ στο παρκέ, συνεχίζει να ελπίζει για την νίκη. Τόμιτς. Φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, που έκανε ο Χατζιβρέτας στην προσπάθεια του Τόμιτς για σουτ. Είναι το πέμπτο φάουλ και για τον Χατζιβρέτα. Συζητήσουμε. Αλλά είναι το τέταρτο φάουλ. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Απλά δεν έχει δυνατότητα να ανταποκριθεί στην παράταση. Το ταμπλό δεν μπορεί να συγκρονιστεί με το δεύτερο. Και έχουμε μόνο στο ένα ταμπλό το σωστό σκορ και το σωστό χρόνο. Πάντως είναι το τέταρτο φάουλ του Χατζιβρέτα και το λέει η γραμματεία. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι έτσι παραδοσιακοί ρυθμοί και μέθοδοι. Μάλιστα. Εδώ η μπάλα χάνεται άνευ λόγου και αιτίας για τον Ολυμπιακό από την κακή συνεννόηση Έντουαρτς και Βούξεβιτς.
Τώρα αυτά που βλέπουμε ή μάλλον που δεν βλέπουμε στο ταμπλό είναι πάρα πολλά. Το ένα ταμπλό είναι 71-70. Το άλλο 70-70. Το ξέρω. Θα παρακαλούσα λοιπόν να είναι πιο συχνά η κάρτα στον αέρα του κυρίου Γαλάνη για να έχουμε πιο πιστή ενημέρωση. Ο Ηρακλής ξαφνικά εκτοξεύεται στους τρεις από το τρίποδο του Έλλης. 1:30 για το τέλος. Τόμιτς. Παίρνει το σκριν, προσπαθεί να τα αποδώσει για τρεις, ανταποδίδει. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει ο Τόμιτς απόψε. 73-73. Ένα απίστευτο παιχνίδι, ειδικά στα τελευταία λεπτά από το Μίλαν Τόμιτς. Το έχει φτάσει στους 22 πόντους. Είχε μόλις 8 στο πρώτο ημίχρονο. Ένα νέο απίθανο τρίποντο. Η μπάλα χτύπησε στη Στεφάνη και κατέληξε ο καλάθι από το σούτ του Μαρκόπουλου. Ο επτάψυχος Ηρακλής μπαίνει στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, προηγούμενος με 3. Τόμιτς, νέα προσπάθεια να τα αποδώσει. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Ριμπάουντ από τον Παπαδόπουλο και φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης, ο Ηρακλής αγκαλιάζει μια απίστευτη νίκη. Πραγματικά είναι μια απίστευτη νίκη, την οποία δεν περιμέναμε και όπως είχε εξελιχθεί το παιχνίδι που είχε περάσει και με νέα πόντους ο Ολυμπιακός. Πλην ευκαιρία να τελειώσει ίσως πρόωρα το παιχνίδι. Τώρα στους 4, 77-73. Τόμιτς στον Ντάρλατς που είναι στους 0 πόντους και μόνο στα 4 rebound. Ο Γκραντ με ένα τρίποντο ξαναγυρίζει το παιχνίδι, 77-76, σε ένα από τα πιο απίθανα παιχνίδια όλου του πρωταθλήματος και σίγουρα μία από τις πιο απίθανες τηλεοπτικές μεταδόσεις όσον αφορά την εξέλιξη. Ο Ηρακλής περνούσε με 9 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός περνούσε με 9, 5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Ηρακλής περνούσε 11,5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με 3 πόντους διαφορά. Φτάσαμε στην παράταση όπου οι ανατροπές, οι διαφορές και η εξέλιξη του σκορ κόβει την ανάσα. 77-76, 28 και τώρα 26-29, 79-76. Τόμιτς στον Τάρλατς και από εκεί στον Γκραντ. Ο Τόμιτς παίρνει το φάουλ, όχι όπως στο τέλος του κανονικού αγώνα, πριν καν γίνει η προσπάθεια του Γιασούτα από τον Μαρκόπουλο, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Η Βίκη Μιχέλη με ενημερώνει ότι στην παράταση τους 10 πόντους του Ολυμπιακού έχουν πετύχει 7 ο Τόμιτς και 3 ο Γκραντ. Εδώ ο Τόμιτς μετά το φάουλ ευστοχή, βεβαίως δεν μέτρωσε εξ ορισμού. Βάζει και αυτά που δεν μετράνε απόψε ο Τόμιτς. Έτσι λένε οι διαιτητές ότι μετράει για έναν. Έχω την εντύπωση όμως ότι παίκτης του Ηρακλής πρόξει μπάλα στο καλάθι. Ένα ριπλέ είναι πολύ χρησιμό, είναι καθοριστική φάση. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει μειώσει στον έναν, 79-78. Δεν ξέρω αν το δικό μου το μάτι λειτουργήσε σωστά ή λάθος. Νομίζω ότι έχει λειτουργήσει σωστά, να δούμε τι για φάση. Για να δούμε εδώ. Ο Τόμιτς αστόχησε, όχι. Όχι, 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 όχι. Δεν υπάρχει παρέμβαση του χεριού, είναι σωστή απόφαση των διαιτών. 100% ορθή απόφαση των διαιτών. Επανορθώνω λοιπόν για αυτό που δεν είδα σωστά, 80-78, 16-3 για το τέλος της παράτασης. Ο Χάρης Μαρκόπουλος έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Και τώρα 81-78, φτάνουμε ακριβώς εκεί που είμαστε, στο τέλος του κανονικού αγώνα, με τον Ηρακλή να προηγείται με 3 και τον Ολυμπιακό να έχει την επίθεση. Ο Τόμιτς αμέσως για 3. Ένα σχεδόν τυφλό τρίποντο, το rebound από τον Διαμαντίδη, νέο φάουλ από τον Βούξεβιτς. 6-7 για το τέλος της παράτασης, ο Ηρακλής είναι πια αγκαλιά με την νίκη. Για να δούμε όμως πόσο ψύχρεμος μπορεί να φανεί ένας νεαρός που πριν τον αποψινό αγώνα είχε παίξει όλα και όλα. Νάτος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, 4 λεπτά στο πρωτάθλημα και στην πρώτη τουλάχιστον προσπάθειά του δεν φαίνεται ψύχρεμος. Ούτε η δεύτερη βολή. Όχι, η μπάλα πέφτει στο καλάθι. Μία απίστευτη πραγματικά εξέλιξη δεύτερη βολή. Ο Ηρακλής αγκαλιά με την νίκη προηγείται τώρα με 4. Ο Τόμιτς αμέσως για 3, 82-81.
8 εκατοστά του δευτερολέπτου, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά. Υπάρχει νέο φάουλ. Υπάρχει...